Ενός λεπτού σιγή κράτησαν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο, στην έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες. Πρέπει να αναλάβουμε την ιστορική μας ευθύνη, τόνισε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντζι. Στα προσχέδια των αποφάσεων της συνόδου που κυκλοφορούν στον ευρωπαϊκό τύπο αναφέρεται και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον των δικτύων των διακινητών. Η τραγωδία στη Λαμπεντούσα και η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο υπογραμμίζουν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια αποτελεσματική και ανθρώπινη πολιτική για τη μετανάστευση που να βασίζεται στην αλληλεγγύη, ιδιαίτερα για τις μεσογειακές χώρες της πρώτης γραμμής. Για οδικό χάρτη για το μεταναστευτικό μίλησε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να ισχύσει η απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου. Αυτό που θα προσφέρω σήμερα είναι η ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού αλλά και 3 ελικόπτερα και άλλα 2 πλοία του λιμενικού, τα οποία θα είναι σε θέση να βοηθήσουν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Πρέπει δε να είναι σαφές ότι τους ανθρώπους που θα διασώζουμε θα τους αφήνουμε στην πλησιέστερη ασφαλή χώρα, η οποία πιθανό να είναι η Ιταλία, και δεν θα προσφύγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζητήσουν άσυλο. Η σημερινή ευρωπαϊκή δράση περιστρέφεται γύρω από την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Frontex, Τρίτων και Ποσειδών. Ο Βρετανικός Guardian επικαλείται προσχέδιο του κοινού ανακοινοθέντος, όπου μιλά για 5.000 θέσεις μετεγκατάστασης και επαναπροώθηση των υπολείπων.